Ιωνικού και του Μιλάνου Μιλαμπόνου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα κρίνει βέβαια την συνέχεια. Πάνω είναι πολύ τελευταίο, για λέτε. Αλέξη, ο πιο όμορφος ποδοσφαιριστής Κυκλάδες είσαι. Βέβαια, το πλεονέκτημα είναι και στην Ελλάδα. Γεια σου ρε Αλέξη. Και για την νίκη, ο Αθηνικός Ομίλος, ο οποίος κυνηγάει. Άλλα χαμόγελο. Να βρεθεί απευθείας η συνέχιση του θέματος χωρίς τα λέξη στην διαδικασία των παράσεων. Πάμε να δούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Γεια σας! Γεια σας! Δύο μανδάκι, τρία κόκαλι, τέσσερα παπαδάκι, πέντε μαραγκό, έξι παλόπιτα, εφτά καπλάνι, οχτώ μουράι, εννέα ραμπαμίλα, δέκα σέφου, έντεκα ξυγάκι. Από εκεί πέρα οι παίκτες του Είμαστε έτοιμοι σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Ανοσύρου. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα εδώ στο γήπεδο, αν και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπαμε, το παιχνίδι. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Ζαράνης, καταξιωμένος διαιτητής νομίζω στο χώρο των Κυκλάδων. Και βέβαια με πολύ καλή τριάδα, η οποία απαρτίζεται από τους Μουτάφη και Αρμακόλα, οι δύο βοηθοί του. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και δίνουν τον καθιερωμένο όρκο για την νίκη στο παιχνίδι. Ο πρώτος όμιλος της πρώτης κατηγορίας των Κυκλάδων, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τα έχουμε πει και άλλες φορές, ισορροπημένος όμιλος με δυνατές ομάδες, βαριές φανέλες, οι οποίες θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα εφέτος. Και σε λίγα δευτερόλεπτα όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, εδώ στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Ανοσύρου. Του Αοσύρου ένα γέμισμα για τον Καπλάνη. Θα κόψουν οι χαφ των ποδοσφαιριστών Τσανομεράν με τον Τσάλμα, ο οποίος βλέπει εστία, σουτάρει, μπάλα χτυπεί στο δοκάρι. Με δεύτερη προσπάθεια ο Συριανός θα διώξει όπως την μπάλα. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Ανομερά Μικόνο από το σουτ, το οποίο έγινε από τον Γιάννη τον Τσάλμα. Βρήκε εκτεθειμένο εκεί τον Συριανό, ο οποίος έβγαλε την μπάλα. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του. Στην επιστροφή ξανά οι αμυντικοί έδιωξαν πιο μακριά. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο τρίτο. Εκτελείται το πλάγιο για τον DIM στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ, το οποίο θα γίνει πολύ καλή ευκαιρία από τον Μπούμπουρη, ο οποίος στρώθηκε η μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Έπιασε ένα ωραίο σούτ. Η μπάλα πέρασε πάνω από περίπου στο ένα μέτρο για να εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Εκτελεί ο Μανουδάκης στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πουλάκης χάνει αυτή την μπάλα. Περνάει από όλους. Απευθείας out. Και ελέγχει. Θέλω να βρει τον Ραμπαβίλα με μια μεγάλη βαθιά παλιά 30 μέτρων. Βρίσκει τον Ραμπαβίλα. Θα κάνει το σούτ ο Ραμπαβίλας. Σε καλή θέση όμως ο Πουλάκης, ο οποίος έλεγχε την πορεία της μπάλας. Θα την μπλοκάρει. Τελικά θα βγει σαν από μηχανής τόσο ο Παπαδάκης πάνω στην μπάλα και θα κόψει. Υπάρχει ένα φάουλ εκεί από τον Γιώγιο, το οποίο κερδίζει ένα παίκτη του Αοσύρου, ο οποίος δείχνει να έχει ένα μικρό πρόβλημα εκεί. Ο Αντώνης ο Μπαλόπιτας είναι. Και έτσι στημένη μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής είναι για τους γηπεδούχους, με τον Μανουδάκη πάνω στην μπάλα. Θα δεχτεί μια κάρτα. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής έχει δεχτεί. Αν έχει δεχτεί ο Γιώργιος δεύτερη κίτρινη, νομίζω ότι είναι κόκκινη. Η κάρτα αν βγήκε στον Τουρέ. Είναι κόκκινη κάρτα, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιον από τους δύο ποδοσφαιριστές. Στο νούμερο 9, αλλά από ό,τι ξέρουμε ο Τουρέ δεν είχε δεύτερη κίτρινη κάρτα, άρα προφανώς είχε δεύτερη. Είχε δεύτερη κίτρινη. Αν είχε δεύτερη κίτρινη. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπερδευτήκαμε και εμείς. Το θέμα είναι ότι ο διαιτητής Ζαράνης έδωσε την κόκκινη κάρτα εδώ, στον Τουρέ. Αν δεν κάνουμε λάθος, η ομάδα της Ανομεράς Μικόνου θα αναγκαστεί. Ο Νταϊέ. Ο Νταϊέ, ο Τουρέ. Έχουμε μπερδευτεί λιγάκι εδώ.
Το θέμα είναι ότι υπάρχει αποβολή για την ομάδα της Άνω Μεράς Μικόνου. Να δούμε ποιος αποβάλλεται από τους δύο. Για να δούμε, υπάρχει εκεί και γκρίνια από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Πρέπει να δούμε, γιατί το μάτς χαλάει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και παράπονα και στον επόπτη της αναμέτρησης, τον κύριο Αρμακόλα. Σε ποιον συγκεκριμένα έδωσε την κίτρινη κάρτα, δεν ξέρω, υπάρχει πολύ γκρίνια σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Παπαδάκη, μέσα στη μεγάλη περιοχή του Πουλάκη. Θα κόψει την μπάλα, το σουτ και μεγάλη ευκαιρία για τον Αοσύρου από το πλασέ του Ξυγκάκη. Η μπάλα περνάει λίγα εκατοστά δίπλα από την δεξιά κάθε δοκό του Πουλάκη. Έτσι αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι. Και τώρα ο Μπαλόπιτας ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Υπάρχει και ένα τείχος το οποίο έχει στηθεί εκεί από τους παίκτες Άνω Μεράς Μικόνου. Εκτελεί ο Αντώνης ο Μπαλότης. Περνάει η μπάλα, παίζει ο Πουλάκης στην αριστερή του γωνιά με αυτοθυσία. Καλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκόρο Αοσύρου. Έπεσε με αυτοθυσία ο Πουλάκης. Έδωσε την ευκαιρία σε ένα κόρνερ τώρα για την ομάδα του ΑΟΣ. Και εδώ πέφτει και ένα ψηλό βροχό σιγά σιγά. Το πλάγιο το οποίο εκτελείται από τον Μαραγκό. Παράλληλη μπάλα θα περάσει με στην μεγάλη περιοχή. Αν δούμε το Μανουδάκη, θα σουτάρει. Η μπάλα θα περάσει δίπλα από το αριστερό κάθε δοκάρι τη εστία του Πουλάκη. Άλλη μια καλή ευκαιρία. Χώρο για να δούμε, σουτάρει. Ο Μουράι στη μεγάλη περιοχή. Μουράι το σουτ. Η μπάλα πάνω στον Κεραμιδά. Ταμπαβίλα. Μουράι. Ωραίο γέμισμα στη μικρή περιοχή. Η προβολή θα αποκρούσει ο Πουλάκη. Θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω για τον Παπαδάκη. Παπαδάκη, ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Μουράι. Μουράι κατεβάζει, για να μάθει σουτάρει. Ο Μουράι θα δοκιμάσει τα πόδια, αποκρούσει ο Πουλάκης. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αοσύρου. Ένα πλάγιο με τον Κουτσούκο εκτελεστή για τον Τσάλμα στην μεγάλη περιοχή και πλάγια. Ο Τσάλμα πιέζεται από τον Κόκαλη, θα τον τριπλάρει. Και υπάρχει πέναλτι το οποίο κερδίζει η Άνω Μερά Μικόνου από την ολιγορία τη άμυνα του αθλητικού ομίλου Σύρου. Ο Κόκαλης είναι αυτός ο οποίος υπέπεσε την παράβαση. Και ο Γιώγιος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, φίλες και φίλοι. Εκτελεί ο Γιώγιος, η μπάλα στο δοκάρι. Δεν θα ευστοχίσει. Κόρνερ το οποίο εκτελείται τώρα. Θα βγει της Άνω Μεράς. Το σούτ τους έχουν, η μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 1-0 για τον Αοσύρου από τον μέσο της ομάδας των Σέχου. Αδράνησαν εκεί οι αμυντικοί της ομάδας Άνω Μεράς Μικόνου. Η μπάλα βγήκε έξω από την μεγάλη περιοχή του Πουλάκη. Ο Σέχου έπιασε ένα ευθύβολο δυνατό σουτ. Η μπάλα ευνηδίας του τερματοφύλακα της ομάδας Άνω Μεράς Μικόνου. Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ελπίζουμε να μην χαλάσει το κλίμα. Τσάλμας με τον Μανουδάκη βλέπω να έρχονται στα λόγια. Δεν χρειάζονται αυτά. Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Οι ποδοσφαιριστές είναι ερασιτέχνες. Υπάρχει γκρίνια τώρα και χαλάει το παιχνίδι δυστυχώς. Με πολλά νεύρα και από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Φίλες και φίλοι, να μην χαλάσει το παιχνίδι. Δυστυχώς υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή και αρκετά νεύρα έχουν έρθει στα χέρια πολλοί ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Καλό θα είναι οι ψυχρεμότεροι να αποτρέψουν τα χειρότερα. Δεν υπάρχει και αστυνομική δύναμη εδώ. Βάζει κάποιους ποδοσφαιριστές κοντά του. Για να δούμε. Είναι ο Γιάννης ο Τσάλμας εκεί, σε αυτόν. Κοντά σε εκείνον είναι ο Μουράι. Ο Μουράι, ο οποίος δέχεται την κόκκινη κάρτα, όπως και ο Τσάλμας. Δύο κόκκινες κάρτες έδειξε ο διαιτής αναμέτρησης. Μία για την Άνω Μερά Μικόνου στον Γιάννη τον Τσάλμα. Έτσι, η Άνω Μερά θα παίξει με 9 ποδοσφαιριστές και ο αθλητικός όμιλος Σύρου με 10. Αλλάζει ώρα με πλάτους η μπάλα για τον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης μια κάθετη θα βρει ωραία τον Ξυγκάκη. Ξυγκάκης θα χάσει τεράστια ευκαιρία έξω τη μεγάλη περιοχή του Πουλάκη. Θα μπει με στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σουτ μια κόντρα. Θα βγει ώρα ο Ντιαγέ στην πορεία τη μπάλα και έτσι το κόρνερ είναι για την ομάδα του αθλητικού ομίλου Σύρου. Σέχου για τον Παπαδάκη. Αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αοσύρου, μια κάθετη ώρα για τον Ραμπαβίλα. Ραμπαβίλα κατεβάζει την μπάλα, πλασάρι και η μπάλα είναι στα δίχτυα από αυτή τη μεγάλη κάθετη παλιά. Από την άλλη πλευρά του γηπέδου που βγήκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, βρήκε τον φουνταριστό φορ τη ομάδα. Τον Ραμπαβίλα, ο οποίος κατέβασε ωραία την μπάλα, τρίπλαρε και τον Πουλάκη και δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει στην γωνιά του Πουλάκη, γράφοντας το αθλητικό όμιλο Σύρου Άνω Μερά Μικόνου 2-0. Θα πάρει την μπάλα και θα πάρει κάποια μέτρα, θα μπει στην μεγάλη περιοχή του Συριανού και έχουμε δεύτερο πέναλτι, το οποίο κερδίζει η Άνω Μερά Μικόνου από τον Κεραμιδά, ο οποίος έβαλε ωραία το σώμα του, τρίπλαρε εκεί τον ποδοσφαιριστή του Αοσύρου. Για να δούμε. Αυτό το πέναλτι εκτελεί, η μπάλα είναι στα δίχτυα.
Η Άνω Μεραμικόνου μειώνει με τον NDIA με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από την ίδια γωνιά που πριν ο Γιώργιος σημάδεψε το δοκάρι της Εστίας Σουριανού. Έτσι μειώνει το σκορ η ομάδα της Άνω Μεραμικόνου σε 2-1. Η Άνω με τον Ξυγκάκη στον μεγάλη περιοχή και να αντιμετωπίσει τον Μπούμπουρη. Θα κάνει μια τρίπλα Ξυγκάκης. Υπάρχει ανατροπή και να δούμε αν έχει δώσει πέναλτι. Ο διαιτητής αναμέτρησε, έχει δώσει πέναλτι για τον Αοσύρου. Ο Ξυγκάκης τρίπλαρε και δύο παίκτες της Άνω Μεράς. Ο Μπούμπουρης ήταν αυτός ο οποίος έκανε υπόπεση στην παράβαση. Ετοιμάζεται ο Ραμπαβίλας λοιπόν να εκτελέσει αυτό το πέναλτι κάτω από την εστία του Πουλάκης. Εκτελεί ο Ραμπαβίλας, πέφτει ο Πουλάκης, η μπάλα είναι στα δίχτυα όμως. Ξανά συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Σέχου και κάπου εδώ ο διαιτητής αναμέτρησης, φίλες και φίλοι, σφυρίζει τη λήξη του αγώνα όπου βρίσκει νικήτρια τη γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα του ΑΟΣΥΡΟΥ απέναντι στην Άνω Μεραμικόνου με 3-1.